Εγώ είδα ένα κάκο, ο οποίος, αν εξαιρέσω, μετά το 75ο λεπτό έδωσε 2-3 φάουλ ανάποδα και ήταν επιηγής με τους ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων και τρεις κάρτες, δεν μπορώ εγώ να πω ότι ο Κάκος σήμερα διαμορφώνει αποτέλεσμα. Το ότι αν οι παοξίδες βρίζανε τη μάνα του Κάκου, ποσός με ενδιαφέρει εμένα. Λίγο. Ναι. Κανονικά πρέπει να βγάλει κίτρινη κάρτα τον Ντιόγκο από το δεύτερο τρίτο λεπτό, ναι, ο οποίος, ναι, έχει κάνει τρεις προκλητικές ενέργειες, ναι, 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 και αυτό είναι στημένο, ναι, και βαθός. Εντάξει, εντάξει, ναι, γιατί ξέρει την τζατήρα του Γκαρσία, ναι, ναι, και ξέρει ότι αν προκαλέσει τον κόσμο. Στρατηγική, ναι. Έτσι. Θα μιλήσει, θα πει. Γιατί δεν τον βγάζει τον Ντιόγκο να πούμε. Εντάξει. Στο τρίτο λεπτό. Στο τρίτο λεπτό. Ναι, ναι. Μην διαμαρτυρήσετε. Αυτό ο Τσιγκάνος έχει κάνει τρεις προκλητικότητες ενέργειες. Έλα, έλα. Που όταν είσαι στο γήπεδο. Έλα, μην ψάχνεις. Δεν μπορεί να δει. Εγώ επειδή δεν πήγα στο γήπεδο. Μην, γιατί δεν είχα δικαιολογίες. Το είδα στην τηλεόραση. Μην ψάχνεις δικαιολογίες. Είχα την ευκαιρία όλη, ναι, να κάτσω να το δω το πώς μιλούσε, το πώς τυπούσε. Έτσι. Τον άλλο τον έσκησε τα χείλη ολόκληρα. Ναι, το είδα. Έτσι. Το είδα. Είναι το είδες, αλλά σε ανάλογη περίπτωση, ναι, δεν έχεις μιλήσει. Κοίταξε, φίλε. Δεν το κατάλαβα. Και κάποιοι παίκτες του ΠΑΟΚ δεν φάγανε κάρτα. Εντάξει. Και κάποιοι του Ολυμπιακού. Ο Κάκος λοιπόν δεν διαμορφώνει αποτέλεσμα. Σταματήστε το κλάμα. Δεν λέω. Σταματήστε δεν το κλάμα. Λέω ότι διαμόρφωσε αποτέλεσμα. Εντάξει. Λέω ότι ήταν ελαστικός, ναι, απέναντι σε αυτό το γατί. Μπράβο. Εντάξει. Μικράς ασίας ένα. Τρίτος όροφος. Βίλης, Μπίλης. Πάνε διαμαρτυρήσου. Γιατί όχι. Μπίλης, Γκαγκάτσης. Πάνε διαμαρτυρήσου. Λοιπόν, δεν είδα όμως εγώ πρόβλημα. Εγώ δεν είδα πρόβλημα στη διαιτησία. Όχι, γιατί εσύ έλεγες για τον Γκαγκάτση ότι με τον Γκαγκάτση, ναι, θα έχουμε να πούμε την έννοια τη διαιτησία και είναι, θα κερδίζουμε, ναι, τα μάτς και ξέρω εγώ. Ναι. Τώρα γιατί δεν το λες. Γιατί εσείς να το πείτε. Όχι, εσύ το έλεγες. Έγινε ερώτηση στον Ζαγοράκη, ναι, γιατί το τι μισθό παίρνει ο κύριος Γκαγκάτση και δεν απάντησε. Θα πούν σε μένα τι και πώς. Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Τι απάντησε. Εμένα με ενδιαφέρει το αγωνιστικό κομμάτι, διότι όταν ο ΠΑΟΚ κερδίζει δεν ακούγεται κρίνια, όταν χάνει. Να σου δώσω εγώ την απάντηση από το πρωί για το πόσο παίρνει ο Γκαγκάτσης. Δεν με ενδιαφέρει. Λοιπόν, ούτε εμένα με ενδιαφέρει. Να πάρει και 100.000 το μήνα. Και ο κάθε Γκαγκάτσης στον ΠΑΟΚ. Αλλά κάναμε ομάδα. Αυτό θες. Κάναμε ομάδα. Αυτό ακριβώς. Έτσι. Και πάρε και 200.000. Δεν με ενδιαφέρει. Σε ενδιαφέρει όμως όταν δεν με ενδιαφέρει. Όταν δεν σε κάνει. Αυτό σου λέω, ρε φίλε. Κάναμε ομάδα και κονόμαδα. Έτσι. Σε λογικά πλαίσια. Έτσι. Σωστό. Σωστό. Να μην πάμε στα προηγούμενα. Σωστό. Παίρνουμε τα αποτελέσματα και πάρε. Κάνε με περήφανο. Έτσι. Πέτυχε το στόχο σου. Ωραίος. Και οικονομήστε. Πάντως. Σας είπε κανείς όχι. Πάντως. Κάτι που δεν ήταν υπαοξίδες θετικό, θα το πω εγώ. Ο ΠΑΟΚ μετά το 70 δεν έπεσε σήμερα. Και όταν έβαλε δεύτερο φόρ ο προπονητής του Ολυμπιακού, γιατί δεν τον βόλευε αυτόν η ισοπαλία, ο ΠΑΟΚ στο κέντρο το πήρε. Και όχι μόνο το πήρε. Αν είχε center form στην περιοχή, αν είχε δηλαδή παίκτη που να στέλνει την μπάλα στα δίκτυα, το παιχνίδι θα το έπαιρνε. Λοιπόν, η λειτουργία του ΠΑΟΚ μετά το 70 εμένα δεν μου δημιούργησε προβλήματα. Δεν έπεσε ο ΠΑΟΚ όπως έπεφτε στα υπόλοιπα παιχνίδια. Μία ερώτηση μπορεί να κάνω. Να κάνεις, ναι. Τραυματίστηκε ο Μουσουλμάνος και βγήκε. Ναι. Ο Φιλωμένο, αν δεν απατώ, δεν είναι καθαρό όμως φόρ. Ναι. Ο παπάς μου ήταν εκτός αποστολής. Τι ήταν? Εκτός αποστολής. Εκτός αποστολής. Ήταν εκτός αποστολής. Που σημαίνει. Δεν το γνώριζε αυτό. Ότι ο Μάγκας, ο Σάντος, έφερε τα τρία αμυντικά χαφ. Με τρία αμυντικά χαφ ξεκινάει. Μπράβο. Δεν μου έχει και το Παπάζογλου δεύτερο φόρο που φέρει ο χάφ μέσα στην περιοχή και μου δείχνει εμένα ότι βολεύεται με την ισοπαλία. Με την ισοπαλία σήμερα χαμένος θα ήταν ο Ολυμπιακός, γιατί θα ήμουν πολύ πίσω από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είναι σε δαιμονιώδη φόρμα, σε πολύ καλή φόρμα. Σέντερφορ βγάζοντας τον αμυντικό χαφ. Και από την άλλη πλευρά ο ΠΑΟΚ δεν είχε στην αποστολή τον Παπάζογλου, τον άλλο του σέντερφορ. Αναδεικνύει ότι ο ΠΑΟΚ για μένα βολευόταν με την ισοπαλία. Όχι ο ΠΑΟΚ, ο Σάντος και ο ΠΑΟΚ γενικότερα βολευόταν με την ισοπαλία. Γιατί? Γιατί τώρα οι παοξίδες είναι έξω από το γήπεδο και φωνάζουν, βρίζουν. Ενώ με ισοπαλία θα είχαμε καμιά ψιλοκρίνια. Εντάξει, δεν ξαναπήραμε τον Ολυμπιακό. Με την ήττα είναι τραγικά τα πράγματα. Υπάρχει άλλη αίσθηση. Υπάρχουν διαμαρτυρίες για το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού. Είναι Κίκα και Σούπα Ιούνιο μήνα. Οι μεταγραφές είναι καλές για να περάσει την τέταρτη θέση. Πέμπτη, βγήκες και φώναζες. Δεν είναι μεταγραφές πρωταθλητισμού, σου είπα. Εάν αυτή η δημοσιογραφική άποψη είναι λάθος και είναι η καλή, ο ΠΑΟΚ πρωταθλητής Ιουνίου, ακούγεσαι και ακούγομαι. Όχι, η δημοσιογραφική άποψη είναι λάθος. Στην όταν βγαίνεις και λες, ναι, όλο το καλοκαίρι ότι ο ΠΑΟΚ θα ευνοηθεί από τον Γκαγκάτση από τη διαιτησία. Όχι, είδες δεν είναι αυτό. Ναι, αλλά δούμε. Όταν δικαιώνεσαι. Το μόνο λάθος που έκανε σήμερα, φίλε, ο Σάντος για μένα ήταν ότι η άμυνά μας από τη μεριά του Λίνο έμπαζε. Γι' αυτό φάνηκε και τόσο πολύ ο Ρωσίδης και δεν τον αντικατέστησε.
Δεν το είχε, δεν μπορούσε. Μας πήρανε χαμπάρι. Ποιο να βάλει. Δεν ξέρω ποιο να βάλει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, φίλε. Δεν ξέρω ποιο να βάλει, φίλε. Να βρει την άκρη. Μισό λεπτό. Γι' αυτό πήρε 600 το χρόνο. Μισό λεπτό. Γι' αυτό πήρε 600 το χρόνο. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Εσύ όταν βλέπει κάποιο ατόπιμα επάνω στην ραδιοφωνική τηλεοπτική σου εκπομπή, δεν προσπαθεί να το διορθώσει. Γιατί θα το δει μία, δύο, τρει φορέ. Δεν μπορώ να κάνω κριτική σε έναν οδηγό που παθαίνει φούιτ και δεν έχει ρεζέρβα. Το Σαββίνι γιατί τον πήραν. Ακριβώ άφησε. Για αριστερό μπακ το πήρε. Τι έπαιξε. Τι έπαιξε στόπερ. Γιατί δεν έπαιξε ο Μαλεζά. Γιατί θέλετε να φάτε το Μαλεζά. Γιατί δεν έπαιξε ο Μαλεζά. Γιατί θέλετε να φάτε το Μαλεζά. Θέλουμε να φάμε το Μαλεζά. Ναι. Ποιοι. Τι ποιοι. Ποιοι. Γιατί το λες μετά το μάτς. Ποιοι. Εγώ σε θέλω μάγκα μου πριν το μάτς. Α, πριν το μάτς. Να μου βγεις την Παρασκευή και να με πεις εγώ το Σαββίνι το θέλω αριστερό μπακ. Γιατί ο Λίνο μπάζει. Δεν είναι δικιά μου δουλειά να κάνω τον προπονητή. Ναι. Αλλά όταν θα δω το μάτς της ομάδας μου θα μπορώ να έχω και την κρίση. Και να πείτε και στον κόσμο. Θα μπορώ να έχω την κρίση. Δεν υπήρχε ο Κοτσιανικούλης, ρε φίλε. Ο Μπιμπιμ. Δεν υπήρχε ο Κοτσιανικούλης. Ο Κοτσιανικούλης δεν ξέρει τι σημαίνει τακτική. Ξέρει να τρέχει μόνο με την μπάλα στα πόδια. Δεν διδάχθηκε τακτική ούτε στην εθνική ομάδα. Και δείτε που δεν τον έβαζε στην αρχή ο Σάντος και όλο και να σου πω και το άλλο. Σε αυτό το στατικό ΠΑΟΚ επιθετικά δεν χωράει ο Κοτσιανικούλης διότι δεν εκμεταλλεύεται ο ΠΑΟΚ τακτικά τον κενό χώρο. Παίκτες σαν τον Βιερίνια και τον Κοτσιανικούλη, εάν δεν έχει συμπαίκτες που να κρατήσουν την μπάλα και να του βρουν στον κενό χώρο. Δεν πρόκειται να πέσει. Τίποτα. Όλος ο ΠΑΟΚ σήμερα ήταν ο Βιερίνια. Λοιπόν, επίσης όλος ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να είδατε ψυχολογικά και παικτικά και ψυχολογικά θα εξηγήσω, ήταν και ο Γκαρσία, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός. Και ψηλά άμυνα. Ψηλά άμυνα, έτσι, μοίραζε όσο μπορούσε, σε αυτά που ξέρει, προκλήθηκε. Rebound πολλά πήρε. Rebound πολλά και έμεινα άναυτος που δεν αντέδρασε. Δεν ξέρω τώρα, βάλει μου το δώσαν, δεν ξέρω τι έγινε. Έμεινα άναυτος που δεν αντέδρασε. Με δεύτερο σέντερφορ, δεν είχε άλλο σέντερφορ στον πάγκο για να βάλει να το παίξει και αυτός 4-4-2. Προσπάθησε να παίξει λίγο πιο επιθετικά βγάζοντας τον Γκαρσία και βάζοντας τον Ίβιτς. Δηλώνοντας ότι η ισοπαλία τον βολεύει και ότι η ήττα είναι αυτή που ρίχνουν τις πέτρες. Γιατί εγώ είπα θα πέσουν πέτρες έξω από την τούμπα. Πέφτουν οι πέτρες έξω από την τούμπα, όχι όμως με ισοπαλία. Με ήττα. Συνεχίστε. Πώς θα έχει άλλο σέντερφορ ένα αυτό που λέει ναι. Όταν δίνεις τον Αναστασάκο και μου παίρνεις το Μουν. Μουν. Το Μουν. Ναι, γιατί εγώ βγήκα στην εκπομπή σου ένα βράδυ και σου λέω: δώσαμε center four. Ναι. Θες να πάρεις και το Μουν, Δανικό. Πάρτον. Καλός είναι. Πάρε μου όμως και ένα center four. Αυτά φταίει ο Ζαγοράκης όμως. Πάρε, δείξω ποιος φταίει. Α, όχι. Εγώ δεν λέω ποιος φταίει. Έτσι, σίγουρα κάποιος φταίει. Αλλά εγώ λέω και το δικό μου σου. Αθανασιάδης, Αναστασάκος, πρόσεχε. Αθανασιάδης, Αναστασάκος. Φτάσκει ο Μαύρος. Και παίρνει το μανεκέν που είναι για να το βάλει κουστούμι να κάνει τον όμορφο, τον Παπάζογλου. Αυτό να παίρνει. Ρίχνει τρεις και παίρνει έναν. Και άρα θωρακίζει την άμυνα. Άμυνα. Η άμυνα σε ατομικό επίπεδο δεν τραβάει. Είδου τα αποτελέσματα. Συνέχισε, φίλε. Λοιπόν, και μια που πιάσαμε θέμα και center forum, ο Σίμωβιτς ακόμα μια φορά ήταν άφατο. Δεν έκανε απολύτως τίποτα. Έτσι, τσάπα βρισκόταν στα. Δικαίω είναι αυτό που το καλοκαίρι. Πες το. Πέρα, ναι, και το λέγαμε και μαζί και μιλούσαμε για παλάβα μου Σίμωβιτς. Μαζέψουμε τα κουμπιά. Στο ημίχρονο δεν έβλεπε ότι έχουμε πρόβλημα από ψηλά. Τι θα έκανες εσύ. Τι να έκανε. Ναι. Θα βγάζε το Λίνο. Πες μας εσύ τη δικιά σου ομάδα. Θα βγάζε το Λίνο, ναι. Βέβαια, θα βγάζε το Λίνο που ήταν ανύπαρκτος. Μάλιστα. Και περνούσε από τα δίνια αριστερά. Ναι. Έτσι. Θα έβαζα το Μαλεζάλο στο κέντρο της άμυνας και δεν θα βρίζα το Βιερίνια, ο οποίος ήταν ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟ, ναι. Για να βάλω μέσα τον Κονσεϊσάο, να με κάνει τι ο Κονσεϊσάο. Δεν μπορώ να καταλάβω τι σκέφτεται, δεν μπορώ να καταλάβω, βασικά δεν σκέφτεται. Κάνει ό,τι να είναι. Τι να πω. Άρα, σε ατομικό επίπεδο, ο κύριος Ζαγοράκης, αφού ήθελε το Μουσιλίμοβιτς, ας το φάει, να το φάτε κι εσείς. Και αφού ο κύριος Ζαγοράκης δεν αντικατέστησε τον Μάρκο Αντώνιο με ένα καλό στόπερ μεγάλο και τον αντικατέστησε με τον Τσιρίλο, ας το φάει στη μάπα, φάτε το κι εσείς. Ο Σάντος που φταίει. Δηλαδή, εγώ δεν θέλω ρε φίλε να βλέπω τον ΠΑΟΚ να παίζει, ξέρω εγώ, με την Καβάλα, με τον Λεβαδιακό, με τον Πανιόνιο και να κερδίζει 0-0. Αλλιώς τον έχω μάθει τον ΠΑΟΚ. Και εγώ θυμάμαι ένα ΠΑΟΚ τα προηγούμενα χρόνια, έτσι, με άλλους προπονητές. Έβαζε ένα γκολ στον Γάβρο, να πούμε, και στα 10 λεπτά είχε μπει και το δεύτερο. Αν δεν είχε μπει το δεύτερο, είχα χαθεί άλλες δύο ευκαιρίες. Εγώ δεν είδα κάτι τέτοιο σήμερα. Είδα στο 10-1 γκολ και λέω ήρθε η ώρα να ρίξουμε τρία μπαλάκια. Εκεί που πήραμε τα πάνω μέσα. Ψηλά τα χέρια. Δεν μ' αρέσει αυτό που βλέπω.
Δεν μπορώ να συμπορευτώ εγώ. Με την παικτική τακτική του Σάντος. Έτσι. Τώρα πέρσι είπα, το αιτιολόγησα στην αρχή που έκανα τον πρόλογο για τον Πάο. Έκανε του Μπέκα για τα αποτελέσματα. Μα βέβαια έκανα του Μπέκα, ρε φίλε. Έκανε σου, έλεγε, μπέκα, σου είπα ξεκάθαρα. Δεν μ' αρέσει αυτό που βλέπω, αλλά δεν μπορώ να πω κάτι διαφορετικό εφόσον ο Πάο είναι δεύτερο. Αυτό είναι. Ποδοσφαιρική παιδεία 0. Τι θες να πω. Το λόγο, πες μου. Γιατί ρε φίλε δεν είναι για τον Πάο κατάσταση να έχει 13 χρόνια να κερδίσει τον Γάβρο εδώ πέρα δεν μέσα. Δεν είναι δυνατόν να κάνεις 6 μάτς πέρσι με αυτές τις ομάδες που είπες να μην πάρεις ούτε ένα ντέρμπι και άλλα 4 στα play-offs 10. Έτσι. Και δεν είναι δυνατόν να μην τους κερδίσει και φέτος. Άλλο είναι το ρωτικό. Άκουρε. Μην τρελαίνεστε. Παίρνετε δανεικούς παίκτες από μεγάλες ομάδες των Αθηνών. Τελειώσατε. 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 Τελειώσατε, κύριε. Για χαρά. Κάτι τελευταίο. Ναι, ναι. Και να καλυφθήσω.